Η ΑΛΜΕ Ηρακλείου είναι μια μεγάλη ΑΛΜΕ, παρά τα αυτά δεν καλύπτει τις ανάγκες της σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Τα κενά στο νομό μας υπερβαίνουν τα 220 με βάση τα επίσημα στοιχεία και στην ειδική αγωγή και στη γενική παιδεία. Οι εκτιμήσεις οι δικές μας είναι ότι τα κενά τα πραγματικά είναι πάνω από 300, με την έννοια ότι συγχωνεύονται τμήματα, αναγκάζονται να λειτουργήσουν σχολεία με πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών στα τμήματα. Δυστυχώς έχουμε υδροκεφαλισμό στην πόλη σε πολλά λύκεια και σε υπόλοιπα σχολεία, επειδή ακριβώς οι τοπικές αρχές, ο Δήμος, η διοίκηση της εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας δεν έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα για την ανέγερση νέων σχολείων. Ζητούμε να αναγερθούν νέα σχολεία για να καλυφθούν σωστά οι ανάγκες των μαθητών. Ωστόσο, δεν έχουν καλυφθεί ούτε οι στοιχειώδεις ανάγκες επισκευής κτηρίων και βεβαίως αντισεισμικής θωράκισης των σχολείων. Επειδή ζούμε το δράμα του λιβικού λαού και επειδή ως λαός έχουμε πληρώσει πολλά από τους σεισμούς και τις φυσικές καταστροφές και επειδή είχαμε την τύχη να μην πληρώσουμε θύματα στο προηγούμενο σεισμό που έγινε στο Ηράκλειο, καλούμε την πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να καλύψει αντισεισμικά τα σχολεία. Δεν θέλουμε να έχουμε θύματα και από αυτή την άποψη. Έχουμε θύματα από την άποψη της αντιλαϊκής πολιτικής να μην θρηνήσουμε και νεκρούς. Στο σημείο αυτό στέλνουμε την αλληλεγγύη, τη συμπαράστασή μας στον λαό της Θεσσαλίας, στους συναδέρφους μας, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς του Θεσσαλικού κάμπου που δοκιμάζονται μέσα στη δυστυχία και την εγκατάλειψη από το κράτος. Δηλώνουμε ότι είμαστε στο πλευρό τους. Έχουμε βγάλει ένα ψήφισμα καταδίκης της αντιλαϊκής πολιτικής που ουσιαστικά όχι μόνο δεν λαμβάνει τα αναγκαία αντιπλημμυρικά μέτρα, αλλά αφήνει αβοήθητους τους ανθρώπους στα σπίτια τους, τους εγκλωβισμένους, χωρίς τροφή, χωρίς νερό για αρκετές μέρες, ενώ τώρα μέσα στην στέρηση, την απόλυτη και την ολική καταστροφή αντιμετωπίζουν και την υγειονομική βόμβα, τον κίνδυνο δηλαδή να ουσιαστικά να πεθάνουν από λοιμώξεις. Δηλώνουμε ότι τα σχολεία της Θεσσαλίας πρέπει να λειτουργήσουν με απόλυτη μέρημνα του κράτους, να καλύψουν τις ανάγκες σύντησης, στέγασης των παιδιών και των εκπαιδευτικών και μεταφοράς. Καμία σκέψη για τηλεκπαίδευση, είναι προσβολή της παιδαγωγικής, της ηθικής και της φιλοτιμίας γενικώς των εκπαιδευτικών και του λαού να βγαίνει ο Υπουργός Παιδείας και να δηλώνει ότι μπορεί να λειτουργήσει το WebEx. Σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο, δηλώνουμε ότι αύριο έχουμε στάση 12-2 με απόφαση της ΟΛΜΕ και συγκέντρωση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και καλούμε τους εκπαιδευτικούς όλους να συμμετάσχουν στην παράσταση διαμαρτυρίας, γιατί θέλουμε να διεκδικήσουμε τα θεμελιώδη αιτήματα του κλάδου που είναι πρώτα-πρώτα. Οι αυξήσεις στους μισθούς. Τονίζουμε ότι ο μισθός του διοριστού είναι ευτελιστικά χαμηλός και φτάνει μόνο τα 730 ευρώ. Δεύτερον, διεκδικούμε μονιμοποίηση των νεοδιορίστων χωρίς καμία αξιολόγηση. Ζητούμε ανατροπή της αξιολόγησης, διαβάθμιση και εισαγωγή ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων στην εκπαίδευση. Ζητούμε κτίρια ασφαλή και επαρκή για τους μαθητές μας. Ζητούμε να καλυφθούν τα κενά από τους υπαλλήλους της καθαριότητας και βεβαίως καλούμε τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν την πάλη τους απέναντι σε ένα κράτος που διαρκώς εγκληματεί έναντι του λαού, είτε πρόκειται για τις πυρκαγιές, είτε πρόκειται για τις πλημμύρες, είτε πρόκειται για την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Όλα τα ζητήματα συνδέονται σε μία αλυσίδα. Επίσης, επειδή η ΑΛΜΕ συμμετέχει στις αντιφασιστικές, αντιναζιστικές εκδηλώσεις με βάση τα 80 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, καλούμε τους εκπαιδευτικούς και σήμερα στη συναυλία που γίνεται στο Κηποθέατρο προς τιμή των θυμάτων και του αντιστασιακού πνεύματος του βιαννίτικου λαού και γενικώς του κριτικού και του ελληνικού λαού και δηλώνουμε ότι θα αφιερώσουμε μία ώρα για να αναδείξουμε τον αντιφασιστικό, αντιπεριλιστικό αγώνα του λαού μας που πρέπει να βρει συνέχεια στη σύγχρονη πραγματικότητα που είναι πραγματικότητα αναβίωσης του φασισμού όπως αποτυπώνεται στην αντιμεταναστευτική πολιτική, στις επαναπροωθήσεις, στο μαζικό πνιγμό των μεταναστών. Δηλώνουμε επίσης ότι
είμαστε απέναντι στο αντιδραστικό αντιλαϊκό νομοσχέδιο του Γεωργιάδη, που ουσιαστικά κατεδαφίζει τα θεμελιώδη εργασιακά μας δικαιώματα, και λέμε ότι ο αγώνας απέναντι σε αυτό το αντιλαϊκό μέτρο θα είναι ενιομετωπικός. Καλούμε τους συναδέλφους αύριο στην παράσταση διαμαρτυρίας και στην συνάντηση την ενημερωτική στο τρίτο ΓΕΛ, όπου θα αναπτύξουμε τις θέσεις μας και τους ευχόμαστε καλή δύναμη. Συμπληρωματικά σε όσα έθεσε η Πρόεδρος, η Αρετή Ισπαχή, και μαζί με τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους για μια νέα καλή σχολική χρονιά, θα ήθελα να επισημάνω ότι όλο αυτό το σκοτεινό τοπίο που διαμορφώνει η επικαιρότητα επιμερίζεται σε πάρα πολλά προβλήματα καθημερινά σε όλα τα σχολεία του νομού και ξέρουμε και όλες τις επικράτειες, τα οποία παίρνουν πια έναν επίγοντα χαρακτήρα, και γιατί είναι συσσωρευμένα και γιατί η ίδια η πανδημία συσσώρευσε πάρα πολλές παθογένειες και τις ανέδειξε κιόλας, αλλά και γιατί καταλαβαίνουμε ότι η κατανομή των κονδυλίων μέσα στην επίγουσα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί οπωσδήποτε θα αφήσει στην άκρη ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Ειδικά το μουσικό και το καλλιτεχνικό, αλλά το μουσικό σχολείο που το ξέρω πολύ καλά, αντιμετωπίζει οξυμένο κτηριακό πρόβλημα. Εδώ και χρόνια από την ίδρυσή μας στεγαζόμαστε σε κτίρια της πρώην Αμερικάνικης βάσης. Τώρα πια, μόλον ότι δεν είναι κατάλληλα, τουλάχιστον ήταν κάπως ασφαλή, τώρα πια δεν αρκούν. Καθώς το σχολείο αναπτύσσεται, ο αριθμός των αιθουσών είναι λιγότερος από τα τμήματα που διαθέτουμε. Καταλαβαίνετε πόσο επίγοντα είναι τα θέματα ώστε να λυθούν τα ζητήματα έστω στη βάση της καθημερινής λειτουργίας. Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου είναι σε συνεχείς εργασίες και διεργασίες όσο τις αναλογεί για να αναδεικνύονται τα ζητήματα, προκειμένου να ξέρει όλη η σχολική κοινότητα, οι συνάδελφοι σε όλες τις βαθμίδες, ότι παρακολουθούμε, καταγράφουμε, αναδεικνύουμε, ενημερώνουμε, πιέζουμε, και από εκεί και μετά χρειάζεται όλοι να είμαστε σε μία ετοιμότητα. Αφήνει τα σχολεία χωρίς αντισεισμικό έλεγχο, εντείνει μια επίθεση απέναντι και σε δικαιώματα και κατακτήσεις. Από την μεριά της ΕΛΜΕ Ηρακλείου θέλουμε να τονίσουμε ότι ο μόνος δρόμος που έχουμε να επιλέξουμε είναι η αντίσταση, η διεκδίκηση, ο αγώνας. Θεωρούμε ότι όλοι οι συνάδελφοί μας θα πρέπει να συσπηρωθούν στο σωματείο και θα πρέπει να προετοιμάσουμε ένα μαζικό αγώνα, να δοθεί μια κεντρική μάχη, απεργιακή μάχη, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας, το δικαίωμά μας να έχουμε μια σταθερή και μόνιμη εργασία. Οι συνάδελφοί μας νεοδιόριστοι απειλούνται με αξιολόγηση για να κριθούν ξανά εάν δικαιούται να είναι στην εκπαίδευση. Οι συνάδελφοί μας αναπληρωτές απειλούνται ξανά με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που θα αλλάξει ό,τι υπάρχει, ό,τι σχεδιασμός υπάρχει στη ζωή τους, ας πούμε, έτσι, αυτή την περίοδο. Εμείς αντιστεκόμαστε και στην αξιολόγηση και στη διενέργεια γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, διεκδικούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας. Δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός με μισθό των 730 ευρώ. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του δια διαμονή για στέγαση, για σίτηση, εν πάση περιπτώσει, σε μια πόλη μακριά από την πόλη την οποία μέχρι τώρα ζούσε. Η διέξοδος λοιπόν σε αυτό είναι να έρθουν όλοι οι συνάδελφοί μας στο σωματείο, να συσπηρωθούν στο σωματείο με αλληλεγγύη ο ένας για τον άλλο, έτσι ώστε να μην αφήσουμε να υλοποιηθούν όλα τα σχέδια της κυβέρνησης για ένα σχολείο ταξικό, τοξικό, ακριβό για τους γονείς,
που θα καλούνται κάθε μέρα να βάλουν όλο και περισσότερο το χέρι στη τσέπη προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που έχουν τα παιδιά τους. Ήδη όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχει επιλέξει η κυβέρνηση με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, με την τράπεζα θεμάτων, στερούν το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση. Αυτό το πράγμα θα ενταθεί περισσότερο, αυτή η πολιτική θα ενταθεί περισσότερο μέσα από τα σχέδια που έχει για την επιλογή, υποτίθεται, τη δυνατότητα του παιδιού να επιλέξει σχολεία. Είναι λάθος αυτό. Το σχολείο θα επιλέγει μαθητές. Δεν θα επιλέγει ο γονέας και το παιδί σχολείο. Το πολλαπλό βιβλίο, την αλλαγή με το εθνικό απολυτήριο που σχεδιάζει η κυβέρνηση, όλα αυτά τα μέτρα λειτουργούν στην κατεύθυνση να οξυνθεί η ταξικότητα του σχολείου. Κοιτάξτε να δείτε, δεν περιμένουμε τίποτα από μια κυβέρνηση που για 10 μέρες αφήνει χιλιάδες ζώα στην πεδιάδα της Θεσσαλίας νεκρά, χωρίς να υπάρχει μέρημνα να μαζευτούν και να αποτεφρωθούν. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση η οποία αφήνει για εβδομάδες να καίγεται όλη η χώρα. Για να ζήσουμε θα πρέπει να αγωνιστούμε ενάντια στις πολιτικές που μας πνίγουν και μας καίνε.